θέλουμε να μπούμε έτσι και σε μια προεκλογική περίοδο που να έχει μια ουσία, να ακούσουμε πραγματικά προβλήματα, αλλά να ακούσουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, πώς θα πάμε παρακάτω, να υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά και πάλι τούμπαλ είναι τα πράγματα και πάλι δυσκολίες βρίσκουμε μπροστά μας. Και πάλι έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η προεκλογική περίοδος, μάλλον σοφότερους δεν θα μας κάνει. Μένει να φανεί, γιατί ξέρετε, οι Άγγλοι λένε ότι μία εβδομάδα είναι πολύς χρόνος στην πολιτική. Έχουμε περίπου 2 μήνες. Μένει να φανεί και συμφωνώ μαζί σας και ως πολίτης συμφωνώ μαζί σας, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το δημόσιο αίσθημα. Χρειαζόμαστε πρακτικές, πραγματικές, εμπράγματες αποκρίσεις σε προβλήματα που είναι πολυδιάστατα και είναι και επίμονα. Και αναφέρομαι ξεκινώντας από την πραγματική οικονομία και τις πολύ μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις των αλλεπάλληλων κρίσεων. Είμαστε εν μέσω μιας κρίσης αυτή τη στιγμή, της ενεργειακής που είναι και πληθωριστική. Είχαμε την υγειονομική που εξέβαλε σε οικονομική και κοινωνική. Δεν είχαν καν αποκατασταθεί οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής. Ξέρετε, στην διεθνή πληγογραφία υπάρχει όρος πια perma crisis, δηλαδή συνεχόμενες κρίσεις. Όλα αυτά επισορεύονται και επισορεύονται σε επίπεδο καθημερινότητας. Επίσης, εκκρεμεί μια συζήτηση που θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι θα γίνει και είναι μια συζήτηση, προφανώς με διαφορετικές προσεγγίσεις από τους κομματικούς σχηματισμούς, για το παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Αυτή εκκρεμεί η συζήτηση. Τώρα, εάν εν μέσω, αν θέλετε, παρατηρήσεων, καταγγελιών, σκανδάλων, γιατί φαίνεται ότι εκεί επικεντρώνεται ο πολιτικός λόγος, καταφέρουν να θυμηθούν ότι εκκρεμεί αυτή η συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, θα είναι ευχής έργων, Θα είναι ευχής έργων και είναι και τελείως απαραίτητο. Ξέρετε, πράγματι υπάρχουν τα προγράμματα των κομμάτων και πράγματι υπάρχει και ο προγραμματικός λόγος, ο οποίος από την άλλη μεριά ενίοτε έρχεται να απομειωθεί ή τουλάχιστον απομειωθεί ηχό στην δημόσια σφαίρα από ένα κλίμα που συνηθίζουμε να το λέμε τοξικότητα. Στην πραγματικότητα αφορά πολύ περισσότερο την ίδια την πολιτική κουλτούρα, η οποία είναι reactive και όχι proactive, είναι εντασιακή και συγχρόνως τη στρατηγική της πόλωσης και από τους δύο κύριους παίκτες του εκλογικού ανταγωνισμού, τα δύο κόμματα εξουσίας στο νέο δικοματισμό. Τελικά, κύριε Παπαδάκη, τη ζωή μου την καθαρίζει το σκάνδαλο και η σκανδαλολογία? Τη ζωή μου την καθορίζει και την επιλογή μου σε ψήφο την καθορίζει το ποιος εν τέλει ήταν λιγότερο αναμεμειγμένος σε κάποιο σκάνδαλο, ή τη ζωή μου την καθορίζει το σήμερά μου και το αύριό μου? Σε κάποιο βαθμό, γιατί ξέρετε, η εκλογική συμπεριφορά, υπάρχουν πολλά μοντέλα προσδιορισμού της και στην ουσία είναι μεικτή. Ο προσδιορισμός είναι μεικτός. Δηλαδή, έχουμε το μοντέλο της κομματικής ταύτισης, της ορθολογικής επιλογής και το πολυπαραμετρικό. Συνήθως είναι πολυπαραμετρικό. Δηλαδή, όλα παίζουν κάποιο ρόλο. Από εκεί και πέρα, αναφέρεστε έτσι κι αλλιώς στην ουσία, δηλαδή στα διακυβεύματα των εκλογών, και έχουμε και διαφορετικές υποκειμενικές προσοικειώσεις του πραγματικού από τα διαφορετικά τμήματα του εκλογικού σώματος σε μια χώρα που και τα κοινωνικά συμφέροντα είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή, υπάρχουν οι πολίτες οι οποίοι θα ψηφίσουν με το λεγόμενο τρόπο θετικά, δηλαδή αυτόν που κρίνουν ότι θα κυβερνήσει τη χώρα καλύτερα ή θα μπορέσει να αποκριθεί στις δικές τους αναγκαιότητες, και άλλοι που θα ψηφίσουν με το λεγόμενο τρόπο αρνητικά ή με τη λογική του ίσονος κακού, δηλαδή ποιος θα κυβερνήσει λιγότερο άσχημα. Και τα δύο υπάρχουν και πολλά άλλα ενδιαμέσως υπάρχουν. Είναι σαφές ότι τα κόμματα έρχονται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση γιατί προσδιορίστηκε ο χρόνος των εκλογών, απομένει η επίσημη προκήρυξη όπως πρέπει να γίνει με το προεδρικό διάταγμα εντός 30 ημερών από τη διεξαγωγή τους, το maximum, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κυρία Δουλγερά, και εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν μπαίνουμε τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Το 11 Μαΐου πάει κοντά με το 11 λοιπόν Απριλίου, οπότε σημαίνει απλά και πρακτικά, για να μπούμε στο διαδικαστικό, κύριε Παπαδάκη, ότι εκεί κοντά ή μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα ή αμέσως μετά το Πάσχα, ότι θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα και πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Στην πραγματικότητα πρέπει, με βάση το Σύνταγμα, με βάση το άρθρο 41, ορίζει το maximum, όχι το minimum, το οποίο είναι 30 μέρες από τις εκλογές για να θυροκολληθεί το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής. 21 Μαΐου είναι εκλογές. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες ημερομηνίες εκεί προς το τέλος Απριλίου θα έχουμε την επίσημη πια έναρξη της προεκλογικής περίοδου, που ξαναλέω όμως στην πραγματικότητα αυτή έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Ο ελάχιστος χρόνος, αν και εδώ αφού έχει προεδιοριστεί η ημερομηνία, δεν έχει μεγάλη σημασία, είναι 22 περίπου μέρες. Η εκτίμησή μου είναι ότι τη βδομάδα που ξεκινάει από 24 έως 28 Απριλίου θα έχουμε και επισήμως το προεδρικό διάταγμα και τη διάλυση της Βουλής. Μάλιστα. Απλή αναλογική. Το τι έχει υποθεί μέχρι σήμερα, το πώς υπερασπίστηκε, το τι θέλαμε, το γνωρίζουμε όλοι μας, δεν θέλω να αναλωθούμε εκεί. Το αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε επίσης είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά εγώ θέλω στην πράξη σήμερα ο καθένας από εμάς να καταλάβει, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, να καταλάβουμε τι σημαίνει απλή αναλογική και πώς θα πορευτούμε, κύριε Παπαδάκη. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε δεύτερη, αλλά ας ξεκινήσουμε όπως πολύ σωστά το θέτετε την πρώτη, είναι με ένα σύστημα απλής αναλογικής, καθαρής απλής αναλογικής, με μία υποσημείωση, θα την εξηγήσω αμέσως μετά, όπου στην πραγματικότητα ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά επί του συνόλου των εδρών, που κατανέμονται αναλογικά. Ο αριθμός δηλαδή των εδρών που λαμβάνουν οι συνδυασμοί εξαρτάται μόνο από το εθνικό ποσοστό, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος αναεκλογικής περιφέρειας. Όσες έδρες στο τέλος της κατανομής παραμείνουν αδιάθετες, γιατί γίνεται στρογγυλοποίηση, πηγαίνουν στους συνδυασμούς με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο νόμος 44. Και εφόσον ένα κόμμα έχει πάνω από το 3%, έτσι. Ακριβώς αυτή ήταν η υποσημείωση, με προλάβατε. Είναι απλή αναλογική μένα, αλλά συνεχίζει και υπάρχει το κατόφλι του 3%, οπότε έχει μια μικρή ενίσχυση σε σχέση με αυτούς που μπαίνουν στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, για το σχηματισμό κυβέρνησης, είτε αυτοδύναμης είτε συνεργασίας κομμάτων, θα χρειαστεί ένα περίπου 46%, θα εξαρτηθεί από το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, δηλαδή ένα 45% περίπου το υπολογίζω στην πεντακομματική Βουλή, ένα 47% στην εξακομματική, για να μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ξαναλέω, είτε αυτοδύναμη είτε με συνεργασία κομμάτων. Από εκεί και πέρα, για το 3% το είπατε απόλυτα σωστά, εκεί δεν έχουμε κατανομή, δεν μπαίνουν στη Βουλή, οπότε κατανέμονται υπέρ των άλλων κομμάτων. Και τα υπόλοιπα κόμματα σε ένα σενάριο, δηλαδή 8% ή 10%, αυτοί που θα συγκεντρώσουν το 90-92% θα μοιραστούν το 100% των εδρών, για να το πω απλά. Μάλιστα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, αλλά υπάρχει και το μπόνους από την άλυση, ότι έχει να κάνει με τις έδρες. Και με το μπόνους με τις έδρες εδώ τώρα μας μπερδεύει, πηγαίνοντας στη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί να πάμε και στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και έχουμε ένα τελείως διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Έχουμε ενισχυμένη αναλογική, το έχουμε ξαναδεί. Ήταν το συνηθέστερο εκλογικό σύστημα στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Διαφοροποιημένο όμως από την προηγούμενη, για παράδειγμα, εκλογική αναμέτρηση του 2019. Είναι το λεγόμενο κλιμακωτό μπόνους. Εδώ πρακτικά τι γίνεται. Εδώ το πρώτο κόμμα παίρνει ένα μπόνους 20 εδρών εφόσον έχει ποσοστό 25%, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των δικαιούμενων εδρών κομμάτων. Υπάρχει όμως το κλιμακωτό μπόνους, δηλαδή το πρώτο κόμμα παίρνει μισό της εκατό, ένα βουλευτή για κάθε μισό της εκατό πάνω από το 25%. Άρα για να αρχίσει να παίρνει πρέπει να έχει τουλάχιστον 25%, παίρνει κατευθείαν 20 έδρες και για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα παίρνει άλλον ένα βουλευτή. Αυτό είναι το κλιμακωτό μπόνους, το οποίο κατ' εκτίμηση φτάνει μέχρι τις 40 έδρες. Θεωρητικά μπορεί να φτάσει μέχρι τις 50, αλλά κατ' εκτίμηση φτάνει μέχρι τις 40 έδρες. Ετοιμαζόμουν αυτό να σας πω. Δεν είναι στις 50 έδρες, αλλά με προλάβατε. Υπάρχει πρόβλεψη, αλλά αν το δείτε με όρους εκλογικών μαθηματικών, στην πραγματικότητα φτάνει μέχρι τις 40 έδρες. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξουν και πολύ άμεσα οι αναλογίες, αναπεριφερειακή ενότητα, εκλογική περιφέρεια, έτσι τουλάχιστον όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα. Έχουμε δύο τελείως διαφορετικά εκλογικά συστήματα, άρα μπορεί να αλλάξουν, και έχει μια σημασία να πούμε ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ξαναλέω, αν γίνει με την ενισχυμένη αναλογική του κλιμακωτού μπόνους, θα είναι με λίστα. Θα έχουμε δηλαδή και διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Ψηφίζεις κόμμα, οι βουλευτές είναι με λίστα, οι υποψήφοι βουλευτές. Και αλλάζει βέβαια προφανώς την ενισχυμένη αναλογική και το πόσο χρειάζεται για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Η αυτοδυναμία χρειάζεται περί το 38% ή η κυβέρνηση συνεργασίας, πάλι
Εδώ όμως ευνοεί ένα σενάριο αυτοδυναμίας, αλλά είναι αρκετά ψηλό το κατόφλι. Είναι κοντά στο 38%. Πάλι είναι συνάρτηση η κυρία Δουλγεράκη και του ποσοστού των κομμάτων, προφανώς του ποσοστού του πρώτου κόμματος, αλλά και του ποσοστού των κομμάτων τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής. Είναι διαφορετικό στην πεντακομματική, διαφορετικό στην εξακομματική. Δεν αναφέρομαι σε επτακομματική, γιατί σε όλα τα σενάρια που έχουμε δει τα δημοσκοπικά, οφείλουμε βέβαια κατά τη γνώμη να περιμένουμε τον Απρίλιο και πάλι για να έχουμε μια μεσοσταθμική εκτίμηση, όχι πρόβλεψη. Εμείς με σενάρια μιλάμε απλά μέσω αυτού του παραδείγματος και αυτής της κουβέντας για να το καταλάβουμε. Δεν κάνουμε την πρόγνωση, μην. Όχι, όχι. Μα είναι και εξαιρετικά επισφαλές και ξαναλέω, ακόμα και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις που είναι μετρήσεις εκλογικής συμπεριφοράς. Από εδώ και μετά, δηλαδή από τον Απρίλιο, ο μεσοσταθμικός προσδιορισμός σε σχέση με τις τάσεις θα αρχίσει να δείχνει κάποια εικόνα, αλλά χωρίς να αποτελεί πρόβλεψη. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, κυρία Δουλγεράκη, σωστά λένε οι Άγγλοι, εδώ και μια εβδομάδα ακόμα είναι πολύ χρόνο στην πολιτική. Πόσο μάλλον δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση όμως, με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, η εκτίμησή μου είναι ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης στη δεύτερη κάλπη θα χρειαστεί ένα 38%. Για την επτακομματική είπα προηγουμένως ότι δεν πηγαίνω προς τα εκεί, γιατί μένει να φανεί τι θα γίνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου αναφορικά με το κόμμα Κασιδιάρη. Μάλιστα. Τώρα, όλο αυτό το οποίο μας αναφέρατε σε ό,τι έχει να κάνει με το τι σημαίνει απλή αναλογική, μας πάει ως μετάφραση σε αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η πρώτη κάλπη θα δείξει ποιος θα κυβερνήσει και η δεύτερη πώς θα κυβερνήσει. Είναι λίγο πιο σχετικό και πιο σύνθετο. Με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση ο εκλογικός ανταγωνισμός είναι εδώ και είναι ορατός. Βλέπετε για παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προτάσουν το πρόταγμα σταθερότητα με αυτοδυναμία. Σωστή. Η αξιωματική αντιπολίτευση και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης προτάσει το πρόταγμα σταθερότητα με συνεργασία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά προτάγματα. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει ποιος είναι πρώτος, τι διαφορά έχει από το δεύτερο, πόσο διακυβεύσιμη είναι αυτή η διαφορά, πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Τι δυναμική υπάρχει, αν υπάρξει δεύτερη, η πρώτη θα είναι τροχιοδεικτική. Και θα είναι τροχιοδεικτική, γιατί να σας φέρω ένα παράδειγμα, κυρία Δουλγεράκη. Για πείτε. Χωρίς να προσδιορίζουμε, γιατί ξαναλένε επισφαλή σε οποιαδήποτε πρόβλεψη, ποιος ήταν ο πρώτος ή ποιος ήταν ο δεύτερος. Είναι τελείως διαφορετικό αν η διαφορά του πρώτου και του δεύτερου είναι 2 ή 1,8% και διαφορετικό αν είναι 5% αναφορικά με το πώς τροχιοδεικτικά μπορεί να κινηθούν οι δεύτερες εκλογές, επειδή έχουμε επί παραδείγματι και το φαινόμενο των αδρανών παικτών κατά Όλσον, δηλαδή πολιτών που συνήθως, αν υπάρχει ένα ορατό αποτέλεσμα, μπορεί να στραφούν προς εκεί που φαίνεται να σχηματίζεται κυβέρνηση. Άρα όλα είναι σχετικά. Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αν χρειαστεί να έχουμε και δεύτερη, θα δείξει ποιος είναι πρώτο κόμμα, ποια είναι η διαφορά από τον δεύτερο, αν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, δεν μπορεί να αποκλειστεί, η κυβέρνηση συνεργασίας αποκλείω την κυβέρνηση αυτοδυναμίας στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, είναι πάρα πολύ ψηλό το κατόφλι. Αλλά αν υπάρχει το 45% που είπατε, μπορεί να πάει και 47%. Ναι, ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Και τίποτα δεν δείχνει ότι, ξαναλέω όμως, για κυβέρνηση συνεργασίας, εκεί θα δούμε και τον αριθμό των εδρών. Θα δούμε τι δυναμικές θα υπάρξουν. Θα έχουμε διερευνητικές εντολές. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι στην ουσία δεν θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Σκοπεύει στην αυτοδυναμία. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιχειρήσει να την αξιοποιήσει κατά δήλωσή τους, έτσι. Ο αρχηγός του πιθανότατα τρίτου κόμματος, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή του Πασόκ Κινάλ, επίσης έχει πει ότι θα την αξιοποιήσει, θα επιχειρήσει δηλαδή να διαμορφώσει προϋποθέσεις για κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι και τα εκλογικά μαθηματικά. Επιπλέον εδρών και επιπλέον κομμάτων. Μπορεί ούτε δύο να φτάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω. Αναφέρομαι προφανώς, κυρία Δουλγεράκη, να μην ερμηνευτώ
στους δύο μεγάλους, μεγάλους εντός εκτός εισαγωγικών, με την έννοια ότι είναι τα ισχυρότερα κόμματα στο νέο δικοματισμό, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται τελείως απίθανο να διαμορφώσουν μαζί κυβέρνηση συνεργασίας στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αφότελοι το αποκλείουν. Εκλογική διαδικασία που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να έχει έναν Νίκο Παπαδάκη από δίπλα, συμβολικά το λέω και το καταλαβαίνετε κύριε Παπαδάκη, για να του εξηγεί την ημέρα και το βράδυ των εκλογών τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Μακάρι και πολύ σύντομα από την πρώτη αναμέτρηση να υπάρχουν χρονικά και με τα σωστά αποτελέσματα. Εγώ κρατάω όλες αυτές τις παρατηρήσεις σας, αλλά κυρίως κρατάω κύριε Παπαδάκη αυτό που είπατε, ότι εκκρεμεί πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς θα πάει η χώρα μπροστά, που δεν έχει γίνει, γιατί το μυαλό μας μέχρι στιγμής, η σκέψη μας, η κουβέντα μας η πίσω πλευρά του μυαλού μας αλλού μας οδηγούν. Ξέρετε, αυτή είναι μια ιστορική εκκρεμότητα. Με ποια έννοια το λέω, κυρία Δουλγεράκη? Προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε μια χώρα η οποία έχει υποστεί αλλεπάλληλες κρίσεις, μια χρηματοπιστωτική κρίση και ύφεση που τη ζήσαμε όλοι και ζούμε ακόμα τις συνέπειες της, δεκαετή. Ήτανε η Ελλάδα επλήγη περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και δεν ξέρουμε ακόμα για πόσο θα ζούμε, έτσι. Ακριβώς. Είχαμε μετά την υγειονομική, πάνω που πήγε να υπάρξει μια κάποια ανάκαμψη που εξέβαλε κατευθείαν σε οικονομική και κοινωνική κρίση. Έχουμε, τη βιώνουμε όλοι, την ενεργειακή, πληθωριστική, ανατιμήσεις, ακρίβεια κλπ. Υπάρχει μια βεβαιότητα που αχνοφαίνεται, δεν θέλω να αγχώσω τους ακροατές σας, και εγώ την παρακολουθώ τη συζήτηση των οικονομολόγων, των διαπρεπών που διαφωνούν μεταξύ τους σε σχέση με το αν επίκειται μια έστω και πιο περιορισμένη χρηματοπιστωτική κρίση με όλα αυτά που βλέπουμε με τις τράπεζες. Δεν το ξέρουμε καν αυτό. Συνεπώς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εν μέσω διαχείρισης αλλεπάλληλων κρίσεων. Μιλάτε για τις ελληνικές τράπεζες, έτσι. Έχει μια ατζέντα για το μέλλον. Τι χρειάζεσαι όμως? Τι χρειαζόμαστε όλοι, κυρία Δουλγεράκη. Μιλάτε όμως για τις ελληνικές τράπεζες, έτσι. Οι ελληνικές τράπεζες, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Γιατί ο Σταϊκούρας λέει ότι δεν έχουμε θέμα αυτή την δεν ώρα. Μιλάω για τις ελληνικές. Δεν μιλάω για τις ελληνικές. Γενικότερα. Γιατί φαίνεται, και δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά έχω πιστεί και εγώ ότι είναι αρκετά ασφαλισμένο και θωρακισμένο το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίση. Θα είναι μεγάλη, θα είναι μικρή, θα αφήσει αποτυπώματα. Σίγουρα υπάρχει πολύ γρηγορότερη, ταχύτερη, αμεσότερη ανταπόκριση σε διεθνές επίπεδο στα μεγάλα προβλήματα που είδαμε και φτάσανε μέχρι την Credit Suisse, ξεκινώντας από την Αμερική. Πολύ καλύτερα ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχει, ξαναλέω, και μια ανοιχτή συζήτηση. Πράγματι, το Perma Crisis που είπα στην αρχή, που προκύπτει από Permanent Crisis, αλλεπάλληλες κρίσεις δηλαδή, υφίσταται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει μια αναγκαιότητα να δούμε, προφανώς, διαφορετικά ιδεολογικά πρόσημα. Είναι απολύτως θεμητό. Αυτή είναι η δημοκρατία. Μια οριστικοποιημένη, παραμετροποιημένη πρόταση ενός παραγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου για το που θα πάει η χώρα τούτων δοθέντων όλα τα επόμενα χρόνια. Να σας πω, θα κρατήσω πολύ περισσότερο τις πρώτες σας αναφορές, δηλαδή για αυτά τα οποία ακούτε και έρχονται ως πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση παγκόσμια. Καμία πληροφορία δεν δίδεται αυτού του είδους τυχαία. Μετά τα όσα παρακολουθήσαμε από τις τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τράπεζα Γερμανίας, ότι και το χρέος, το συνολικό χρέος της Γερμανίας έχει ανέβει σε ύψη ρεκόρ 2,33, όπως έβγαλε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Πάντα κάτω από τις λέξεις κάτι κρύβεται ως πληροφορία που θέλει κάπου να μας προειδεάσει ότι μας πάει, κύριε Παπαδάκη. Κυρία Δουλγεράκη, πράγματι το απεύχομαι, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Και εγώ προσπαθώ να διαβάσω αναλύσεις εξειδικευμένων αναλυτών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και διαπρεπών οικονομολόγων. Βλέπετε ότι διαφωνούν μεταξύ τους. Φαίνεται ότι δεν θα είναι η έκταση της κρίσης, πάλι επισφαλής η πρόβλεψη που είχαμε το 2008. Φαίνεται ότι είναι πιο θωρακισμένα τα συστήματα. Δεν πάβει όμως να υπάρχει μια αβεβαιότητα, και αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη, χώρια το ότι έχουμε έτσι κι αλλιώς υφιστάμενες κρίσεις, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας. Τι ζούμε? Όλοι πάμε σούπερ μάρκετ, όλοι βλέπουμε τις ανατιμήσεις, όλοι βλέπουμε την ακρίβεια. Είναι η πληθωριστική κρίση και αυτή είναι διεθνής, είναι η ενεργειακή κρίση. Συνδέεται με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Κυρία Δουλγεράκη, το Time εύστοχα είχε γράψει για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, ότι έχουμε επιστροφή της ιστορίας.
συνθήκες. Σε αυτές τις συνθήκες ζούμε. Μια χώρα λοιπόν οφείλει να κάνει ένα σχεδιασμό με αυτό που λέμε πώληση σενάριο, σενάρια πολιτικής για το μέλλον. Και ξαναλέω, είναι θεμητό τα κόμματα με τα διαφορετικά τους ιδεολογικά πρόσημα και προβολές να κάνουν διαφορετικές αναλύσεις και διαφορετικές προτάσεις. Τις χρειαζόμαστε όμως ολοκληρωμένες προτάσεις. Να ακούσουμε και να επιλέξουμε. Σωστά. Θέλω για αρχή να σας ευχαριστήσω. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πούμε αρκετές φορές, κύριε Παπαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Δουλγεράκη, και είμαι στη διάθεσή σας να έχετε μια καλή μέρα και εσείς και οι ακροατές σας. Και εσείς, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.